απόλυτη φρίκη έζησε κοπέλα στον Καράβολα. Η βόλτα της 26χρονης με το σκύλο της μετατράπηκε σε εφιάλτη όταν η ίδια, όπως περιγράφει η μητέρα της μιλώντας στην Κρήτη TV, κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό της και έντρομη διαπίστωσε ότι την ακολουθούν δύο άντρες. Αυτή ήταν μόνο η αρχή ενός γολγοθά για την κοπέλα, καθώς μπορεί να γλίτωσε τα χειρότερα, ωστόσο παραμένει σε κατάσταση σοκ από το περιστατικό που σημειώθηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Τις μιλούσαν στο δρόμο, τις λέγανε τι ράτσαν το σκυλί σου, άσε να το χαϊδέψουμε, πώς το λένε. Δεν τους απαντούσε εκείνη και επειδή ακριβώς δεν τους απαντούσε, την άρπαξαν, την πέταξαν σε ένα τοίχο και της είπαν σου μιλάμε, θα απαντάς. Και άρχισαν να τη χτυπάνε. Η κοπέλα βίωσε τρομακτικές στιγμές, ενώ στην προσπάθειά της να ξεφύγει τραυματίστηκε στα πλευρά και στον ώμο, με την μητέρα της να τονίζει ότι οι δύο άνδρες της επιτέθηκαν με σεξουαλικά κίνητρα. Το τραγικό σε όλη την ιστορία δεν είναι ότι θέλανε να την κλέψουν, δεν θέλανε να την κλέψουν, θέλανε να τη βιάσουν. Γιατί προσπαθούσαν να την τραβήξουν, να την πάνε κάτω από το γεφυράκι. Ο ένας λοιπόν έφυγε μακριά να πάει να κρατάει τσίλιες προφανώς, γιατί δεν είχε κόσμο εκεί, ήθελε να δει μήπως παρουσιαστεί κάποιος να τη βοηθήσει. Όλος λοιπόν τη χτυπούσε. Τη χτυπούσε πάρα πολύ άγρια όμως. Σωτήριες φαίνεται να ήταν οι γνώσεις αυτοάμυνας της 26χρονης, η οποία κατάφερε να αμυνθεί, γλιτώνοντας τα χειρότερα με τους δύο άνδρες να τρέπονται σε φυγή. Και άρχισε να αμύνεται, να του χτυπάει. Ο άλλος είδε ότι. Ο φίλος του τρώει ξύλο, πήγε λοιπόν τον μπάρι, φύγανε, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, τον ψάχνανε εκεί στον Καράβολα. Έδωσε ο εισαγγελέας, από ό,τι μας είπαν, εντολή να ανοίξουν οι κάμερες στα μαγαζιά πριν. Ήταν περίπου 8 η ώρα το απόγευμα, όταν η κοπέλα, σύμφωνα με όσα ανέφερε η μητέρα της, δέχθηκε την επίθεση. Με την 26χρονη να παραμένει σοκαρισμένη μετά το συμβάν. Την παρακολουθεί ψυχολόγος, γιατί δεν κοιμάται. Το πρόβλημά μας είναι αυτό, ότι δεν κοιμάται. Δεν μπορούμε να την ακουμπήσουμε. Το περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Μας είπε ο γιατρός ότι θέλει πάρα πολύ χρόνο. Νομίζω ότι θα το κουβαλάει. Η μητέρα, μετά το σοκαριστικό περιστατικό με θύμα την κόρη της, εκφράζει την έντονη ανησυχία της, κάνοντας λόγο για αυξημένη εγκληματικότητα στην ευρύτερη περιοχή του Καράβολα. Βλέπω άτομα τοξικομανείς εδώ πέρα. Έχει αυξηθεί λίγο, ναι. Δεν έχει πολλά φώτα, είναι και λίγο επικίνδυνα. Έτσι, από μακριά εκεί πέρα. Εγώ τρέχω γενικότερα 1-2 μέρες σε αυτή την περιοχή. Παρατηρώ κάτι που τα άτομα να κυκλοφορούν, αλλά δεν έχω δει τις κινήσεις που πάτε. Συγκεκριμένα εδώ μαζεύονται και απέναντι, που είναι παραλιακά λίγο, είναι εκεί μόνοι τους. Ναι, και γενικότερα κάποια γέφυρα είναι λίγο μοναχικά, πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα. Με φόντο τα περιστατικά επιθέσεων σε βάρος γυναικών που καταγράφονται και στο Ηράκλειο, η ανησυχία χτυπά κόκκινο. Δηλαδή και εγώ τώρα η αλήθεια είναι που γυρνάω τώρα τέτοια ώρα με το μικρό, ψιλοφοβάμαι λίγο. Δεν έχω ακούσει κάτι από φίλες προσωπικά, αλλά γενικά βλέπω ότι υπάρχει ένα κάτι, γίνεται. Βλέπουμε ότι ενημερώνονται, υπάρχει ενημέρωση από τη μία κοπέλα στην άλλη. Ας πούμε, αυτό το περιστατικό που είπατε, πολλοί το ανέβασαν και είπαν ας προσέχετε εκεί, αυτό το σημείο, το ένα το άλλο, αυτός. Ενημερώνονται. Εφόσον καθημερινά ακούμε τόσα και τόσα και τόσα για κακοποίηση εναντίον γυναικών και μάλιστα τα βλέπουμε και όλα σε βίντεο, προχθές είδαμε άλλο ένα στο κέντρο, είναι πάρα πολύ λογικό να φοβούνται και να παίρνουν τα μέτρα τους. Πάντως για την ιστορία έχει καταγγελθεί το περιστατικό στην αστυνομία με στόχο να συλληφθούν οι δύο άντρες.